Είμαστε αγρότες, έχουν καεί όλα και θέλουμε ώστε να γίνει κάτι, γιατί τώρα δεν έχουμε με τι να ζήσουμε. Μετά τη φωτιά η ζωή θα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Δυστυχώς αυτή είναι αλήθεια. Δεν πιστεύουμε ότι θα βοηθήσει το κράτος. Γι' αυτό φτιάξαμε αυτή την επιτροπή, για να διεκδικήσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για το μέλλον του χωριού και της τοπικής κοινωνίας. Δυστυχώς πάθαμε μεγάλες ζημιές, καήκανε σχεδόν ολοκληρωτικές περιουσίες και τώρα δεν έχουμε τι να κάνουμε. Εσείς είστε νέος αγρότης, ποια η δική σας ζημιά θέλετε και αν μπορείτε να ανταπεξέλθετε πλέον? Η δική μου ζημιά, έχουν καεί σχεδόν όλες οι ελιές, όλες οι σταφίδες. Και ό,τι ζώα είχαμε για τα σπίτια μας έχουν καεί όλα. Δεν έχει μείνει τίποτα. Να προσπαθήσουμε να διεκδικήσουμε αυτά που πραγματικά μας αξίζουν, για να μην φύγουμε από τον τόπο μας. Θα είναι πολύ μεγάλο κακό για τον τόπο μας να φύγουμε. Γι' αυτό και θα παλέψουμε μέχρι την τελευταία στιγμή για ό,τι καλύτερο να κάνουμε για τον τόπο μας. Έχετε μία εκτίμηση της ζημιάς στο χωριό και τις γύρω περιοχές και πώς οι οικογένειες εκτυπήθηκαν? Τουλάχιστον 15 σπίτια καμένα, με πρώτη εκτίμηση. Φυτικό και ζωικό περιμετρικά του χωριού έχει καταστραφεί. Κυρίως ελιές, πάρα πολλές ελιές και αμπέλια και σταφίδες. Είναι πάρα πολύ μεγάλη η ζημιά. Δεν έχουμε αυτή τη στιγμή υπολογίσει πόσο ακριβώς είναι. Αλλά είναι πάρα πάρα πολύ μεγάλη. Είναι ήδη πληγωμένος ο τόπος από το 2007. Επειδή η καταστροφή στο γεωργικό κυρίως τομέα, ειδικά στα ελαιόδεντρα, έχει φτάσει σε ένα επίπεδο το 80% και πολλά από αυτά τα ελαιόδεντρα δεν θα επανέλθουν την επόμενη διετία. Υπάρχει μια σοβαρή απώλεια εισοδήματος που θα αρχίσει να φαίνεται στους επόμενους μήνες. Και ο βασικός λόγος είναι να διεκδικήσουμε πράγματα, να μπορέσει ο κόσμος αυτός να μείνει στο χωριό του. Πόσες οικογένειες χτυπήθηκαν στο χωριό? Γύρω στις 150 οικογένειες. Σε σύνολο κατοίκων? 350 κατοίκους περίπου. Ίσως είναι από τα χωριά, δηλαδή, που είδαμε τη μανία της φωτιάς και αιωνόβια ελαιόδεντρα έχουν γίνει κυριολεκτικά κάρβουνα. Και αυτό που θέλουμε είναι το να καταφέρει ο κόσμος να μείνει στον τόπο του και η πολιτεία πρέπει να καλύψει την απώλεια εισοδήματος τουλάχιστον για την επόμενη δεκαετία. Φτιάξαμε την επιτροπή για να κερδίσουμε κάποια πράγματα, όπως επιδοτήσεις, ό,τι μπορούμε να κερδίσουμε για τα καμένα, να βοηθηθούμε με τα παιδιά εδώ για ζωοτροφές, γιατί έχουμε μεγάλη ανάγκη από ζωοτροφές. Είστε κτηνοτρόφος. Και βέβαια. Οι ελιές καήκαν όλες, δεν έχουμε ούτε για το λάδι για το σπίτι, πιστεύω ότι θα βγάλουμε κανένας μας. Έχουμε πάθει πολύ μεγάλη ζημιά και μέσω των παιδιών με την ΟΣΥ βοηθιόμαστε και εμείς με την Επιτροπή να βοηθήσουμε ό,τι μπορούμε, να μας βοηθήσουν και ό,τι κερδίσουμε. Να μείνουν οι αγρότες στη γη τους και να συνεχίσουν να καλλιεργούν. Να στηριχθούν στο 100%, να προσμηθούν στο 100% για όλες τις ζημιές. Το εισόδημά τους να συμπληρωθεί για τα χρόνια που θα γίνεται η αποκατάσταση στα δέντρα τους και στις περιουσίες τους, να δώσουν άμεσες ζωοτροφές αυτή τη στιγμή στους κτηνοτρόφους, οι οποίοι το κράτος δεν έχει δώσει τίποτα, μόνο η αλληλεγγύη του λαού και της Ομοσπονδίας και των Συλλόγων μέχρι στιγμής.